Θα ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, διορθώστε με αν μήπως και δεν θυμάμαι καλά. Αμέσω μετά τι εκλογέ, το Μέγαρο Μαξίμου, ένα από του πρώτου που σα επισκέφθηκε ήταν ο Γερούν Ντάισελπλουμ. Σε ένα διάλογο λοιπόν που μάθαμε, του είπατε ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε και σε αντίθεση με του προκατόχου σα να εφαρμόσετε αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά. Τα είχαμε ακούσει εδώ στη Θεσσαλονίκη πέρυσι. Θέλω να ρωτήσω αν μετά αυτή τη συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση με, επίκεντρο, με το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και η οποία συνιστά ένα συμβιβασμό. Αν πιστεύετε ότι όντω εκείνη η πρόθεση η δική σα υλοποιήθηκε, αν έγινε έτσι, αν τηρήσατε όσα υποσχεθήκατε, και βεβαίω θα ήθελα να απαντήσετε σε ένα ερώτημα που έγινε από ένα συνάδελφο και νομίζω ότι δεν άκουσα απάντηση. Αν αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσει επαληθευτούν, κάποιε, και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα δεύτερο κόμμα, εσεί θα συνεχίσετε μετά από μια εκλογική ήττα αν έρθει μια τέτοια να είστε πρόεδρος τη ΣΥΡΙΖΑ. Και σιγουρή μη φοβάστε, αλλά μάλλον δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα από μένα. <laughs> Θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Σε σχέση με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ. Το αν πρωτοτύπησα ή όχι, ίσως θα ήταν καλό να το ρωτήσετε στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Ντάιζεμπλουμ τον ίδιο. Που νομίζω ότι δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα βρουν τόσο στεναρή αντίδραση όχι από μια κυβέρνηση αλλά από έναν λαό που δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε διαπραγματευόμενοι ότι ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει με αυτή την ψυχραιμία στις πιο δύσκολες στιγμές ότι θα προχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και με περηφάνεια ακόμα και όταν κάποιοι είχαν δημιουργήσει συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Το αν πρωτοτύπησα ή όχι, ρωτήστε τους συναδέλφους μου στη Σύνοδο Κορυφής, τους άλλους ηγέτες 18 της Ευρωζώνης, αν περίμεναν ή όχι, έναν λαό να αντιδρά με ένα περήφανο όχι σε 62% του ποσοστού σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο λαμβάνεται μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς ρίσκου θα έλεγα ακριβώς για να, μην... για να πρωτοτυπήσω και να υλοποιήσω τις, τις, τις υποσχέσεις μου ε. αν περίμεναν ποτέ ότι κανείς θα έπαιρνε αυτό το ρίσκο και αν κανείς περίμενε ότι όταν είχε απέναντί του όλο το παλιό πολιτικό σύστημα το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης και όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να λένε δεν ψηφίζεται για μια καλύτερη συμφωνία ψηφίζεται για ευρώ η δραχμή για να μην τα ξεχνάμε αυτά κύριε Τσιγουρή, για αυτό. Αυτό έλεγαν όλοι. Αυτό έλεγαν όλοι. Και οι περισσότεροι από εσά, όχι εσεί οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημερωσή σα, αυτό έλεγαν. Ψηφίζεται για ευρώ η δραχμή. Το 62% του ελληνικού λαού, ακριβώ επειδή πρωτοτύπησα κύριε Τσιγουρή, έδωσε απάντηση. Και ήταν μια στιγμή ανάταση που θα μείνει ιστορικά καταγεγραμμένη ως στιγμή ανάτασης και δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Και επίση πρωτοτύπησα, κύριε Τσιγουρή, που είπα αλήθεια στον ελληνικό λαό. Λίγο πριν το δημοψήφισμα, δεν του είπα ότι επειδή όλα τα ΜΜΕ και όλο το παλιό πολιτικό σύστημα και όλοι οι Ευρωπαίοι λένε ευρώ η δραχμή, αν κερδίσει το όχι, θα σα βγάλω από το ευρώ, θα βγει η χώρα από το ευρώ. Αλλά θα δώσω τη μάχη για να φέρω μια καλύτερη συμφωνία. Δεν θα βγούμε από το ευρώ. Και επίση πρωτοτύπησα και έδωσα αυτή τη μάχη για μια καλύτερη συμφωνία και πιστεύω ότι την ναι έφερα. Αν πρωτοτύπησα λοιπόν ή όχι, να ρωτήσετε τους άλλους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αν περίμεναν ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας λαός που θα έχει μια τόσο στεναρή αντίσταση ως το τέλος. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. το Φίλου. δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. νομίζω ότι σας απάντησα κύριε Τσιγουρή. Δεν θα ξεπερδέψετε τόσο εύκολα. Ο ελληνικός λαός Φίλου. θα δώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια καθαρή νίκη σε αυτές τις εκλογές. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Κυρία Βεγγύρη, ναυτεμπορική. Καλησπέρα.